Ελλάδα να γίνει αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το δικαίωμα το δηλαδή του αυτοπροσδιορισμού. Και στο εσωκομματικό σας πεδίο και στους δικούς σας βουλευτές. Ξέρετε γιατί και πολύ εκεί καλά... έχουν διατυπωθεί προβληματισμοί και διαφωνίες. Βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ο κάθε βουλευτής έχει απεριόριστο το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του, ακόμα και δια της ψήφου του. Και αυτό είναι ένα σεβαστό δικαίωμα. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη σημερινή ψηφοφορία στη Βουλή. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία. Και δεν δοκιμάζονται, όπως λένε σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, οι σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό, κύριε Σιαβάκα, έχει γραφτεί επανειλημμένα. Πολλές φορές και για μια σειρά από θέματα. Έτσι. Παρότι διαψεύδεται. Και για την ηθαγένεια κάθε φορά. Και για το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ξέρετε, πολλές φορές συγχαίουμε το ρόλο των κομμάτων. Mm-hmm. Έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς. Οφείλει το κάθε ένα να σέβεται και τις ευαισθησίες του άλλου. Και αυτό συμβαίνει. Το να υπάρχουν διαφοροποιήσεις είναι απόλυτα φυσικό. Αν συμφωνούσαμε σε όλα, θα ήμασταν όλοι στο ίδιο κόμμα. Υπάρχουν και αναδιπλώσεις όμως. Βεβαίως και βήματα προς τα πίσω, ενώ στην αρχή τοποθετούνται, διατυπώνουν τις απόψεις, μετά τα παίρνουν πίσω και ψηφίζουν. Όχι, αυτό που θέλει να πει νομίζω η Νίνα και δεν ερμηνεύω το σχολείο της, είναι η κριτική που ακούστηκε χθες στη Βουλή, ότι ουσιαστικά υπήρξε μια συναλλαγή, μια ανταλλαγή. Εσύ θα ψηφίσεις το ζήτημα της ταυτότητας του φύλου και εγώ θα σε καλύψω στο θέμα της εξεταστικής και της συνομιλίας με τον υπόδικο. Κοιτάξτε, έχουν γραφτεί κατά καιρούς, εσείς τα παρακολουθείτε πολύ καλύτερα από εμάς, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Νομίζω η ζωή διαψεύδει όσους προσπαθούν κατά καιρούς να σπείρουν διχόνης στην κυβερνητική συνεργασία. Ξαναλέμε ότι είναι η συνεργασία δύο διαφορετικών κομμάτων και ο καθένας κάνει τις υποχωρήσεις που είναι αναγκαίες ώστε να προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση. Η κυβερνητική συνοχή δεν απειλείται και όσοι επενδύουν σε αυτό, νομίζω, ματαιοπονούν. Να ρωτήσουμε άλλο ένα θέμα επικαιρότητας που έχει να κάνει όμως με την δική σας αρμοδιότητα. Διαβάζουμε σήμερα στα νέα ότι τα ολοήμερα σχολεία τίθενται εκτός λειτουργίας και ότι ο κίνδυνος να εκφυλιστεί και να σβηστεί αυτή η ιστορία είναι υπαρκτός. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το καταγγέλνουν οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ λόγω έλλειψης προσωπικού. Μερικά, λέει το ρεπορτάζ, υπολειτουργούν, μερικά δεν λειτουργούν καθόλου. Κινδυνεύουν τα ολοήμερα, αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να επεκτείνουμε το θεσμό του ολοήμερου σχολείου σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα δημοτικά σχολεία από τετραθέσια και πάνω. Αυτό έγινε ήδη από πέρσι. Και φέτος επεκτείναμε αυτό το θεσμό σε όλα τα σχολεία και στα ολιγοθέσια. Mm-hmm. Στα διθέσια, στα τριθέσια σχολεία που υπάρχουν σε πάρα πολλές επαρχιακές περιοχές της χώρας μας, όλα τα παιδιά μπορούν πια να χρησιμοποιούν το ολοήμερο πρόγραμμα. Mm-hmm. Επίσης φέτος για πρώτη φορά, μάλλον για να είμαι ακριβής για δεύτερη φορά, γιατί η πρώτη ήταν πέρσι, προβήκαμε πολύ έγκυρα στις προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών. Όλα τα δημοτικά σχολεία λειτουργούν κανονικά. Ήδη από τις αρχές των μαθημάτων, από την 11η Σεπτεμβρίου. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, δεν είναι όμως πολλές. Mm-hmm. Καλό είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα λέει ότι μετά από πολλές δεκαετίες αποδείξαμε το αυτονόητο, ότι μπορούν τα σχολεία να λειτουργούν στην ώρα τους. Οι όποιες ελλείψεις υπάρχουν, που δεν είναι μυστικό, υπάρχουν ελλείψεις. Μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα καλυφθούν πλήρως. Μέσα στη βδομάδα. Και τα συγγράμματα κανονικά, όπως έχει πει και ο Υπουργός, ο κ. Γαβρόγλου. Εδώ υπάρχουν δύο όψεις. Υπάρχουν δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι όντως κάποιες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση στην εξόφληση των υποχρεώσεών μας απέναντι στους εκδότες για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Αυτό όμως δεν είναι καινούριο. Συνέβαινε πάντα και οφείλεται και σε τις λειτουργίες τις οποίες τις αναγνωρίζουμε του κρατικού μηχανισμού και εν προκειμένου σε τις λειτουργίες των υπηρεσιών του Υπουργείου μας, τις οποίες ο Υπουργός προσπαθεί και θα αποδείξουμε σύντομα ότι μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως, και αυτό νομίζω το έχουν καταλάβει οι φοιτητές και η ακαδημαϊκή κοινότητα, υπάρχει από μια ευτυχώς μικρή μερίδα εκδοτών μια προσπάθεια εκβιασμού. Διαμηνύουμε ότι εκβιασμοί σε αυτή την κυβέρνηση δεν χωρούν. Και εκβιασμοί αυτού του είδους. Από εκδοτικούς οίκους οι οποίοι έχουν λάβει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Έχει και πολιτικό άρωμα από το αυτό κράτος. Που λέτε, αυτός ο εκβιασμός. Εάν η παρέμβαση υπονοεί, η παρέμβαση που κάνουν ορισμένοι εκδότες, παραλαμβάνω,
με σαφείς πολιτικές αιχμές υποκινείται ή όχι, αυτό δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι έχει σαφείς πολιτικές αιχμές και διαμηνύουμε ότι αυτοί που έχουν πάρει πολλά εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο δεν δικαιούται να εκβιάζουν. Ωραία. Μάλιστα. Στα θέματα τώρα της αρμοδιότητάς σας, στο θεσμό της μαθητείας, τι αλλαγές έχουμε, τι καινούριο γίνεται, στον τι αλλάζει. Έτσι. Ναι, και αν αυτές οι αλλαγές θα έχουν επιπτώσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό κυρίως μας ενδιαφέρει, έτσι. Τέξτε. Και πώς θα συνδεθεί και η αγορά εργασίας με την εκπαίδευση. Με την εκπαίδευση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πείσουμε τα παιδιά, τους μαθητές, αλλά και κυρίως την ελληνική κοινωνία, τις οικογένειες, ότι το επαγγελματικό λύκειο πρέπει να γίνει μια ισότιμη επιλογή για τους μαθητές που τελειώνουν το γυμνάσιο. Ξέρετε σήμερα ποια είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά που τελειώνουν το γυμνάσιο κατευθύνονται κυρίως προς το γενικό λύκειο. Mm-hmm. Και πάνε στο ΕΠΑΛ κυρίως αυτά που θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Και πρέπει να γίνει θελκτικό όμως, ελκυστικό το επαγγελματικό λύκειο. Εμείς προσπαθούμε να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα. Να πούμε ότι έχουμε δύο λύκεια ισότιμα και το παιδί θα διαλέγει με κριτήριο αυτό που του αρέσει καλύτερα. Mm-hmm. Για να το κάνουμε αυτό όμως θέλει πολλή δουλειά. Μία από τις προσπάθειες είναι να δούμε τι κάνουν τα παιδιά όταν τελειώνουν το ΕΠΑΛ, όταν παίρνουν το πτυχίο και το απολυτήριό τους. Γι' αυτό εφαρμόσαμε ήδη από πέρσι και φέτος τη γενικεύουμε το θεσμό της μαθητείας, το μεταλλικιακό έτος όπως το λέμε. Για να ενημερώσουμε πολύ σύντομα τους τηλεθεατές μας, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά τους αποφύτους, δηλαδή παιδιά που είναι πια από 18 ετών και άνω. Είναι διάρκεια 9 μηνών, περιλαμβάνει 4 ημέρες εκπαίδευση σε χώρο εργασίας, δηλαδή σε επιχειρήσεις, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την ΕΡΤ, γιατί έχει προσφέρει θέσεις μαθητείας για τους αποφύτους στο ΝΕΠΑΛ. Και υπάρχει και μία μέρα εργαστηριακό μάθημα στο σχολείο, όπου τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μας λύνουν τις απορίες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του τετραημέρου στην αγορά εργασίας. Αυτό όταν τελειώσει το λύκειο ο μαθητής, έτσι. Δηλαδή είναι ο χρόνος μετά. Επιλέξαμε να είναι μετά. Να μην κάνουμε μαθητεία δηλαδή σε ανήλικους μαθητές, αλλά σε παιδιά, σε νέους ανθρώπους πια. Αυτό γίνεται με κάποιες συμβάσεις, υπογράφονται κάποιες συμβάσεις. Υπογράφεται σύμβαση μαθητείας ανάμεσα στην επιχείρηση και στον μαθητευόμενο, mm-hmm. την οποία σύμβαση συνυπογράφει και ο διευθυντής του επαγγελματικού λυκείου. Ναι, αυτό ήθελα να αμοιβή θέσω και εγώ σε ερώτημα. Αμοιβή υπάρχει, απλά είναι μια έτσι εμπειρία. Πληρώνονται δηλαδή αυτές οι μαθητείες. Είναι αμοιβόμενοι, πληρώνονται με το 75% του κατώτερου ημερομισθίου. Ναι. Υπάρχει πλήρης ασφάλιση. Όλο αυτό το διάστημα είναι συντάξιμο. Για τους 9 μήνες. 9 μήνες. Ναι. Και αυτό που κυρίως ενδιαφέρει τους νέους μας είναι ότι προσμετράται ως προϋπηρεσία, ως εμπειρία για οποιαδήποτε χρήση. Είτε για αργότερα για να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας οπουδήποτε. Εντάσσεται στο βιογραφικό του παιδιού, έτσι, του μαθητή. Ξέρετε, θέλουμε, mm-hmm. δεν προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να λύσουμε το θέμα της ανεργίας στη χώρα. Όμως θέλουμε. Πώς είναι αυτοί οι μαθητές που κάνουν αυτή τη μαθητεία έτσι σε επιχειρήσεις? Στο πρόγραμμα που ξεκινήσαμε πέρσι είναι 1.200 απόφοιτοι και στην χρονιά που ξεκινάμε τώρα, που προσδοκούμε να ξεκινήσουμε μέσα στον Οκτώβριο, έχουμε ήδη 3.400 θέσεις μαθητείας, mm-hmm. δηλαδή περίπου έχουμε καταφέρει να τριπλασιάσουμε τον αριθμό των θέσεων που μπορούμε να προσφέρουμε στους αποφοιτητές. Και σήμερα λύγει αυτή η προθεσμία για τις αιτήσεις στις 2 το μεσημέρι? Μέχρι την Παρασκευή. Παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι την Παρασκευή. Καλούμε όλους τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων, οποιασδήποτε χρονιάς, είτε περσινούς, είτε προπέρσινους, mm-hmm. είτε και ακόμα και παλαιότερους, να καταθέσουν την αίτησή τους σε οποιοδήποτε επαγγελματικό λύκειο. Δεν είναι απαραίτητο σε αυτό που αποφύτησαν, σε οποιοδήποτε είναι κοντά στον τόπο της κατοικίας τους. Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Οι θέσεις αυτές, μας είπατε, κατανέμονται και σε δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει την αίτηση. Μπορούν να κάνουν όλοι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων, οποιασδήποτε χρονιά. Και μετά η διαδικασία που υιοθετείται, ποια είναι? Φαντάζομαι δεν μπορούν να απορροφηθούν όλες οι αιτήσεις. Κοιτάξτε, προς το παρόν κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει προσέλευση. Γιατί είναι ένα νέο πρόγραμμα. Δεν το ξέρει δηλαδή ο κόσμος. Που δεν είναι πολύ γνωστό. Και σας ευχαριστούμε κιόλας για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε με μεγάλα ακροατήρια. Νομίζουμε ότι φέτος θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τον αριθμό των μαθητών που πέρσι συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετά πάνω από τις 2.000. Ελπίζουμε να φτάσουμε να καλύψουμε όλες τις θέσεις που είναι περισσότερες από 3.000. Οι θέσεις αυτές έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή θα πάω σε μια θέση ανάλογη σχετική με αυτό που έχω τελειώσει ή θα είναι γενικώς μια θέση? Έχουν άμεση σχέση, με την ειδικότητα που δηλαδή έχουν σπουδάσει τα παιδιά. Πληροφορική.
Ναι, οι θέσεις είναι ακριβώς σε επιχειρήσεις και με αντικείμενο αντίστοιχο με το πτυχίο. Αλλιώς δεν θα έχει κανένα νόημα. Και την επαφή με τους εργοδότες ποιος την κάνει? Δηλαδή, πώς ξέρουμε ότι οι εργοδότες έχουν ανάγκη από 10 παιδιά προκειμένου να βοηθήσουν σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση? Εδώ υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία είναι ότι τις θέσεις στο δημόσιο τομέα τις βρίσκουμε κυρίως εμείς ως Υπουργείο Παιδείας με τη βοήθεια και των περιφερειακών μας υπηρεσιών στους νομούς. Αλλά πολύ ενδιαφέρον ότι είναι πάρα πολλές από τις θέσεις τις βρίσκουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μας, οι διευθυντές των σχολείων μας. Αυτοί δηλαδή που είναι κοντά στην τοπική αγορά και έχουν καλή συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια, με τα οποία έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Και μέσω των επιμελητηρίων. Επικοινωνία, υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Και τα χρήματα που καταβάλλονται στα παιδιά, στους μαθητές, είναι χρήματα που προέρχονται από πού? Προέρχονται κατά το ίμιση περίπου από τους ίδιους τους εργοδότες, οι οποίοι καταβάλουν περίπου 10 ευρώ την ημέρα, και το υπόλοιπο, άλλα 11 ευρώ περίπου, καταβάλλεται από το δημόσιο με επιδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δηλαδή, ο μαθητής, ο εκπαιδευόμενος, λαμβάνει 20 ευρώ την ημέρα? Ο μαθητευόμενος λαμβάνει 17 ευρώ την ημέρα, αν είναι κάτω των 25 ετών, και 20 ευρώ αν είναι άνω των 25 ετών. Και υπάρχουν και περίπου 3,5 ευρώ που είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, γιατί όπως σας είπα είναι πλήρως ασφαλισμένο το πρόγραμμα. Αυτά τα παίρνει στο τέλος του προγράμματος, αφού ολοκληρωθούν οι 9 μήνες? Όχι, όχι. Στη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή, η κανονική μισθοδοσία, ίσως να υπάρχει μια καθυστέρηση λίγων ημερών, αλλά καταβάλλεται κανονικά η ανεργία. Τι είναι οι ομάδες υποστήριξης μαθητείας? Το διάβασα έτσι λίγο, προσπάθησα να ενημερωθώ για τα ζητήματα της αρμοδιότητός σας. Τι είναι οι ομάδες υποστήριξης μαθητείας? Σε κάθε κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ συγκροτούνται αυτές οι ομάδες που αποτελούνται από έναν εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ, έναν εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας και με επικεφαλής τον αρμόδιο του ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Και κατευθύνουν τα παιδιά. Η οποία η ομάδα είναι η αρμόδια να έχει την επαφή με την τοπική αγορά, με τα επιμελητήρια, να βρίσκει τις θέσεις μαθητείας και να κάνει. Στην ουσία να είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στα γέφυρα, σχολεία, δηλαδή, ανάμεσα στους εργοδότες και στα σχολεία. Για να γίνουν όλα αυτά και να προχωρήσουν, θα πρέπει να υπάρχουν και οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Έτσι, μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτό που λέτε μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ. Το πρόγραμμα αυτό που καλά κάνετε και το αναφέρετε, είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινάμε φέτος πιλωτικά. Είναι ένα πρόγραμμα ενισχυτικής βοήθειας για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, γιατί διαπιστώνουμε ότι αρκετά παιδιά έχουν αρκετές μαθησιακές αδυναμίες. Και στη γλώσσα και στα μαθηματικά, και θα προσλάβουμε πάρα πολλούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τέτοια ουσιαστική στοχευμένη βοήθεια στα παιδιά των ΕΠΑΛ, όπως επίσης θα προσλάβουμε σε όλα τα ΕΠΑΛ και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για την ψυχοκοινωνική βοήθεια και στήριξη των παιδιών, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες ανάγκες. Έχετε πει ότι θα επαναλειτουργήσουν 15 ειδικότητες που είχαν καταργηθεί εδώ και χρόνια. Ξέρετε, το 2013 καταργήθηκαν 15 ειδικότητες από τα ΕΠΑΛ. Εκδιώχθηκαν από τα σχολεία 2.500 εκπαιδευτικοί μας. Για οικονομικούς λόγους έγιναν αυτά? Έγιναν στα πλαίσια των περικοπών. Μάλιστα, τότε κρίσης. Και έχει αξία να σημειώσουμε ότι τότε υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτούς λοιπόν τους εκπαιδευτικούς εμείς τους επαναφέραμε στο δημόσιο σχολείο, επαναλειτουργήσαμε όλες τις καταργημένες ειδικότητες και ξέρετε, οι περισσότερες από αυτές ήταν ειδικότητες που επέλεγαν κυρίως τα κορίτσια. Ήταν ειδικότητες κομμωτικής, αισθητικής, νοσηλευτικής. Δεν ελοχεύει ο κίνδυνος κάποιες επιχειρήσεις να δουλεύουν έτσι, με αυτή την πατέντα, με αυτό το μοντέλο? Δηλαδή τέλειωσε η μαθητεία η δική σας, αρχίζει η δική μου, μετά αρχίζει της Νίνας. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος? Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτή την πιθανή εκμετάλλευση από ορισμένους κακούς ίσως εργοδότες, έχουμε βάλει φίλτρα. Δεν μπορεί κανείς να έχει μαθητευόμενους που να ξεπερνούν το 17% μάλιστα, το εργαζομένο. Δηλαδή, αν έχει 5 εργαζόμενους, μπορεί να έχει το πολύ έναν στο μαθητευόμενο. Σύνολο των εργαζομένων. Για να μην έχουμε ακριβώς υποκατάσταση μάλιστα θέσεων εργασίας από μαθητευόμενους. Ωραία, σας λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπουργέ. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι. Ναι, γιατί είναι ένα χώρο της παιδείας πάντα έχει θέματα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε και εμείς πάμε τώρα με.